Και είπατε μάλιστα ότι έχετε δει και φωτογραφίες ότι συναντήθηκε ο κύριος Τσίπρας. Όχι, ότι έχω που μου λέγανε έχω και ναι. Έχετε δει, δεν ξέρω τι είπατε. Ότι υπάρχουν. Ότι συναντήθηκε σε ένα πριβέ κλαμπ, λέει στο Κολωνάκι η κυρία Λάτση με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Κυριακόπουλου. Πράγμα το οποίο το διέψευσε κατηγορηματικά εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Λάτση. Δεν αναφερόμουν σε συγκεκριμένα ονόματα. Πού αναφερόσαστε? Μα ούτε στη Βουλή και το είπα και ξανά. Μα είπατε, έχω δει φωτογραφίες. Σε ποιον τον επίσημα. Θα σου πω και αυτό εξίσου απλά και λιτά που σου είπα νωρίτερα. Αν έχετε δει φωτογραφίες ή πέσατε θύμα μιας παραπληροφόρησης. Φαντάζομαι έχουμε δικαίωμα να απαντήσουμε. Για να είναι ολοκληρωμένη η απάντηση. Αν μας πείτε ότι παιδιά τι να κάνω, παρασύρθηκα, μου είπαν κάτι λάθος, είναι ατυχής η φράση, να το σταματήσουμε εδώ. Αλλιώς θα έχει και συνέχεια. Εάν δείτε μία σελίδα από τα πρακτικά της Βουλής, θα δείτε αν σας λέω την απόλυτη αλήθεια. Ό,τι λέτε, δεν υπάρχει απολύτως. Σας... Είδατε φωτογραφίες, είπατε ότι είδατε φωτογραφίες. Επικαλούμε τον ντοκουμέντο των πρακτικών της Βουλής για αυτά που θα σας πω. Όπως νωρίτερα λέγαμε ότι γράφουν για τον κύριο Γεωργιάδη ότι φώναξε από κάτω. Προχώρα, Υπουργέ, προχώρα. Ναι, λοιπόν, όχι, αυτό είναι εντελώς απαραίτητο, ότι δεν σας λέω κάτι από το μυαλό μου, κάτι μέσα πρακτικά. Η κουβέντα ήταν γύρω από διαπλοκή και τη λέξη απεμπλοκή που χρησιμοποίησα εγώ. Εγώ λοιπόν λέω πολύ απλά το εξής. Ο κύριος Τσίπρας και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υψηλόβαθμα, πιθανά και ο κύριος Κουρλέτης, συναντάνε εδώ και καιρό από το ΣΥΤΙ μέχρι την Ελλάδα. Δεν το κρύβουν. Μα δεν με καταλάβετε. Καλώς λέγω κατά την άποψή μου. Σε ποιες φωτογραφίες Κύριε Οικονομέα, καλώς λέγω κατά την άποψή μου. Ναι. Ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας νωρίτερα έλεγε διάφορα, 13 λεπτά αντί για 6 μήνες και ξεκίνησε και έρθει τη λέξη διαπλοκή και του λέω. Εμείς όταν λέμε καλημέρα σε κάποιον είναι διαπλοκή και εσείς όταν συναντάτε επιχειρηματίες είναι απεμπλοκή. Δηλαδή αυτό, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ, το ερώτημά μου, καταρχάς με φυσικά πρόσωπα, εγώ δεν έφερα καν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ έχω μια μεγάλη απορία και αντιστρέφω το ερώτημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή εάν αύριο τον κύριο οικονομέα, μεγάλο επιχειρηματία στον τάδε τομέα, το συναντήσει σε χώρο με σχετική ιδιωτικότητα, ο κύριος Τσίπρας το καταγγέλει αυτό το γεγονός. Βάλτε την μπάλα στο γήπεδο τώρα. Σας ρωτήσατε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν καταλαβαίνω. Ρωτήσατε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εγώ για φωτογραφίες ρώτησα. Ρωτήσατε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εσείς είπατε ότι έχετε δει φωτογραφίες. Κλείστε το εδώ, αλλιώς θα σας συνοδεύει. Αυτό συνέχεια. Το καταλαβαίνετε, θα σας συνοδεύει. Λοιπόν είναι κακό, λέω εγώ. Μα εγώ δεν σας είπα ότι είναι κακό. Λέω αν υπάρχουν οι φωτογραφίες, αν τις έχετε δει. Έτσι είπατε εσείς. Εγώ λοιπόν έχω δει. Εγώ θα πω αν είναι καλό ή κακό. Έχω δει φωτογραφία λοιπόν του κύριου Τσίπρα. Του κύριου Τσίπρα, δεν έχω καμία φωτογραφία. Του κύριου Τσίπρα, έτσι. Με μεγαλοπαράγοντα οικονομικό, επειδή δεν είναι κακό. Σου είπα γιατί μιλάτε. Υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και το ερώ, υπήρχε δημοσίευμα και το γνωρίζετε, κύριε Κουκουλόπουλο. Φωτογραφίσατε ένα δημοσίευμα σε μια ιστοσελίδα. Όχι. Α, όχι. Να μπείτε.